Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας συναντώ σήμερα, έστω και ψηφιακά, σε μια στιγμή διπλά σημαντική. Γιατί από τη μία πλευρά, η ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας έρχεται να συμβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής μας για το εμπόριο, ανακεφαλαιώνοντας τις τάσεις της αγοράς, όπως το κάνει άλλωστε εδώ και 20 χρόνια. Ενώ από την άλλη, η οικονομία και η κοινωνία της χώρας εξακολουθούν να μάχονται με την πανδημία. Και μάλιστα στην πιο αποφασιστική φάση του πολέμου εναντίον της. Οι δυσκολίες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης σκιάζουν ασφαλώς τις σελίδες της έκθεσης, όσο εξάλλου και την ίδια την καθημερινότητα. Αλλά ταυτόχρονα φωτίζονται και από την προοπτική του τέλους της δοκιμασίας πριν από το καλοκαίρι. Οι ρυθμοί εμβολιασμού επιταχύνονται σημαντικά. Στο οπλοστάσιό μας προστίθεται τώρα και τα οικιακά τεστ, που σύντομα θα προστατεύουν το προσωπικό και τους πελάτες σας. Και ήδη η σταδιακή επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από χθες είναι ενθαρρυντική. Θα ξαναπώ ωστόσο πως αυτό το δίμηνο είναι το πιο κρίσιμο, καθώς στη διάρκεια του θα δοκιμαστεί η συνύπαρξη της άμυνας της υγείας με τα προσεκτικά βήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει ότι πολιτεία, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες καλούμαστε μαζί να τηρήσουμε μια νέα συμφωνία εμπιστοσύνης. Όσο προφυλασσόμαστε, τόσο να εργαζόμαστε. Και όσο πειθαρχούμε, τόσο να κυκλοφορούμε. Ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλίνει. Γνωρίζετε πως ήδη η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που δεν θα ανοίξουν τον Απρίλιο. Ανάμεσά τους και περίπου 11.000 καταστήματα των τριών πιο επιβαρημένων περιφερειών. Όπως έδωσε πρόσθετη στήριξη και στην εστίαση. Οι ευθύνες όμως δεν είναι μόνο σήμαντες. Η πολιτεία δεν μπορεί να κατηγορείται και όταν επιτρέπει δραστηριότητες και όταν τις περιορίζει. Ούτε να καταγγέλλεται ταυτόχρονα και για έλλειψη ελέγχων, αλλά και για αυταρχισμό όταν τους πραγματοποιεί. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι στους επιχειρηματίες ανήκουν και όσοι απερίσκεπτα επιτρέπουν κορονοπάρτι με ποτά έξω από τα μαγαζιά τους. Αλλά συνάδελφοί τους είναι και όσοι αναγκάζονται να μένουν κλειστοί, επειδή ο ιός αφανίζει την πόλη τους. Όπως και πατέρας ή μητέρα, φίλος ή φίλη του κάθε ανεύθυνου θα είναι η επόμενη διασωλήνωση σε κάποια μονάδα εντατικής. Οι κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να αλληλοϋπονομεύονται όταν ο κίνδυνος είναι ίδιος για όλους. Συνεπώς, η υπόθεση της υγείας και της οικονομίας μας βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας μας και στα δικά σας χέρια, δηλαδή των εκπροσώπων 17 ομοσπονδιών, 325 εμπορικών συλλόγων και 230.000 επιχειρήσεων με πάνω από 700.000 εργαζόμενους. Με άλλα λόγια, είναι μια κοινή άσκηση ευθύνης και όριμης συμπεριφοράς. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα του 2020 πέτυχε να περιορίσει την ύφεση στο 8,2%. Και παρά το γεγονός ότι το 78% των εμπορικών επιχειρήσεων παρουσίασε μείωση στο κύκλο εργασιών τους, στον κλάδο προστέθηκαν 19.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι και αυτό μια απόδειξη της ευελιξίας των ανθρώπων του που αξιοποίησαν νέους δρόμους όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά και της κινητοποίησης της πολιτείας που άπλωσε εγκαίρως ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι σχεδόν 600.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί με 7,3 δις από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, που συνεχίζονται. Και αυτό σε συνδυασμό με την απαλλαγή ενοικίου και τις αναβολές καταβολής των οφειλών. Αλλά και με μέτρα όπως η αποζημίωση και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος όσων βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας. Ένα πρόγραμμα που διαρκεί εδώ και 14 μήνες και θα φτάσει συνολικά τα 40 δισεκατομμύρια. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των ανθρώπων σε επιχειρηματικότητας. Μοιράζομαι όμως και τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους. Και προπάντων, τη διάθεσή τους για ριζική αναμόρφωση του πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σε λίγο θα έχουμε στη διάθεσή μας και το πανίσχυρο όπλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσει σχεδόν 57 δισεκατομμύρια σε 170 δράσεις. Την Ελλάδα 2.0,
που στο επίκεντρό της έχει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προγράμματα που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και θα προσαρμόσουν τις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης. Αναφέρω ενδεικτικά την ενεργειακή αναβάθμιση που μειώνει το κόστος λειτουργίας, την ενθάρρυνση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, την ανανέωση του εξοπλισμού τους και βέβαια την εξειδίκευση που θα τροφοδοτεί με δυναμικό καταρτισμένο και παραγωγικό. Κλείνω με τη διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση βλέπει την ΕΣΕΕ ως σταθερό κοινωνικό εταίρο και συνομιλητή, αλλά και ως συνεργάτη στη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της εθνικής οικονομίας. Γι' αυτό και θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα της διημερίδας σας και ιδίως τις προτάσεις της αυριανής συνεδρίας για το εμπόριο το 2040. Γιατί το βλέμμα όλων μας είναι και θα είναι πάντα μπροστά. Καλή αρχή λοιπόν και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.